Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και με άλλα σωματεία εργαζομένων στον υπόλοιπο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παλεύουμε χρόνια τώρα την κατάρρευση του πεντάευρου. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί τον πεντάευρο, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα χαρά στην υγεία και πουθενά για τις λαϊκές οικογένειες. Βέβαια, εκείνο που άκουσα από εσάς είναι ότι θα καταργηθεί τον πεντάευρο στα νοσοκομεία και θα μπει σαν χαράτσι στα τσιγάρα ή στα ποτά. Τι να σας πω, εμείς θέλουμε να υπάρχει στα νοσοκομεία δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Να μην υπάρχουν χαράτσια, να μην πληρώνει ο κόσμος χαράτσια για το σπίτι του, για τους φόρους, για οτιδήποτε κάνει πλέον. Είναι μια εξέλιξη η οποία την παλεύουμε χρόνια, να μην υπάρχει κανένα χαράτσι στην υγεία. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε ότι δεν συμφωνείτε από την άλλη, ούτε και με τα ισοδύναμα μέτρα, γιατί κάποιοι άλλοι πολίτες φορολογικά θα επιβαρυνθούν. Αυτό να καταλάβω. Κοιτάξτε, θα δείτε. Χιλιάδες, εκατομμύρια πολίτες θα επιβαρυνθούν. Δεν ξέρω αν είναι μόνο στα τσιγάρα ή στα πνευματόδη. Το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς προϊόντα ευρείας κατανάλωσης συνέχεια μπαίνει νέα φορολογία. Τι να σας πω. Εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι στα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να είναι πρόσβαση για όλους. Δημόσια, δωρεάν και ελεύθερη. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως, εγώ θα προσθέσω μόνο σε αυτό που λέει ο κύριος Γρηγοράκος το εξής. Είπε, η υγεία επιβαρύνεται πάρα πολύ από ορισμένες κακές συνήθειες, όπως το τσιγάρο ή το ποτό. Εμείς θέλουμε να επιβαρύνουμε την τιμή σε αυτές τις βλαβερές συνήθειες κατά 1% μόνο. Αν τα 3,90 ευρώ που κοστίζει ένα πακέτο τσιγάρα γίνουν 4 ευρώ, προκύπτει μια διαφορά 10 λεπτών που όμως συνολικά δίνει ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Τα ετήσια έσοδα από τον καπνό είναι 2,5 δις ευρώ και δόθηκαν από το κονδύλι του καπνού στο Υπουργείο Υγείας μόλις 10 εκατομμύρια. Τα δέφει πάντα Λεωνίδας Γρηγοράκος. Είναι μια κοιτάξτε πρόταση του Υπουργείου Υγείας προς την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να κόψει το χαράτσι των 5 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα οι ασφαλισμένοι στο δημόσιο νοσοκομείο έχουν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή τους στα φάρμακα, στις εξετάσεις παντού. Ορισμένες εξετάσεις έχουν κοπεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, τις πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του. Και αυτά δεν μιλάμε για 5 ευρώ, μιλάμε για 50, 150, 200 ευρώ εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Και εμβόλια δεν υπάρχουν για τα παιδιά, αντικαταθλιπτικά και άλλα φάρμακα δεν υπάρχουν αντιφλεγμονώδη γιατί γίνονται εξαγωγές στο εξωτερικό. Αν τα βάλετε όλα αυτά μέσα, ναι, καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε. Βεβαίως, ο ασθενής μπαίνει στο νοσοκομείο μέσα, έχει συμμετοχή σε άλλα πράγματα. Δεν είναι μονάχα το 5 ευρώ, είναι η συμμετοχή του στα νοσήλια, είναι η συμμετοχή του στις εξετάσεις, είναι η συμμετοχή του στις διαγνωστικές πράξεις παντού, δηλαδή η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά, έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν απαντάει στο πρόβλημα που... Και στον αγώνα που κάνουμε για δημόσια δωρεάν υγεία για όλους στα νοσοκομεία να μπορούν να τα αποκτήσουν. Ξέρετε πόσοι ασθενείς δεν αγοράζουν τα φάρμακά τους, δεν έχουν δυνατότητα να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Αυτό το πρόβλημα το βιώνουμε καθημερινά στο νοσοκομείο. Όταν οι γιατροί γράφουν φάρμακα σε ασθενείς ανασφάλειες τους και δεν μπορούν να τα αγοράζουν τα φάρμακα αυτά. Και είτε καταφέρουν στο κοινωνικό φαρμακείο, είτε σε ράνους για να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Άλλοι τα έχουν κόψει τελείως. Τώρα μην μας πει ο κ. Γρηγοράκος ότι ενδιαφέρεται την υγεία του κόσμου ή με τα 5 ευρώ θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί θα έρθει ο άλλος στο εξωτερικό του νοσοκομείου, ο ανασφάλιστος, ο άνεργος, ο οικονομικά εξαθλιωμένος, αλλά δεν θα μπορέσει να αγοράσει τα φάρμακά του. Πρέπει να συνοδευτεί δηλαδή από μια σειρά μέτρα τέτοια, ώστε να μπορεί ο ασθενής να έχει και τη θεραπεία του, να μπορεί να έχει και τις εξετάσεις του δωρεάν.